έχουμε αυτοκτονίες, τα παιδιά μας θέλουν δουλειές, θέλουν λεφτά να παντρευτούν, γιατί δεν παντρεύονται οι Έλληνες. Αυτό είναι γενοκτονία, γιατί δεν κάνουμε καινούρια παιδιά. Η Ελλάδα είναι πολύ δυνατή. Αυτό να πείτε στη Γερμανία. Εάν αυτή τη στιγμή ρίξουνε τον Τσίπρα, να ξέρετε κάτι, ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε επανάσταση στην Ελλάδα. Θα της λέγαμε πριν φύγει για σύνταξη να μαλακώσει λίγο η ψυχή της. Εμείς θα πολεμήσουμε για την ελευθερία μας. Actually, it's a different thing. For the German people, it's like me, my brother here and everyone. I don't have any problem with them. The government, the German government. They tell us what to do, they tell us when we go to sleep, when we want to pay, when they want to pay, when to everything. They are not our masters, they are not they are nothing. What would you tell Merkel if you could meet her right away in person? I would buy her a souvlaki and tell her, let's eat and let's have a talk, you know. And tell me what your problem is, lady. Ναι, με τους Γερμανούς, τους πολίτες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Τους λέγατε αν τους βλέπατε, αν είχατε τη δυνατότητα να τους μιλήσετε. Αν είχα τη δυνατότητα, έχουνε τα μούτρα να μας δουνε. Πιστεύετε ότι η Μέρκελ και ο Σόιμπλε φταίνει για όλα αυτά? Έλα καλά. Δεν έχω κάτι με τη Γερμανία. Σαφώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν παρά να πιέζουν παραπάνω. But of course... Έχω δύο παιδιά, δεν μπορούμε να τους δώσουμε όνειρο και τίποτα για αυτή την Ευρώπη. Η Γερμανία μας έχει ταπεινώσει, έχει κάνει σε ένα λαό να έχει γονατίσει.